Τίποτα δεν θυμίζει στα αεροδρόμια του Ρίο Ντε Τζανέιρο ότι διεξάγεται Μουντιάλ στη Βραζιλία. Οι δύο μεγαλύτεροι αερολιμένες της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης, Γκαλέο και Σάντος Ντουμόντ, είναι άδεια από κόσμο καθώς τα σωματεία εργαζομένων έχουν ξεκινήσει 24ωρη απεργία. Ζητούν αυξήσεις που θα υπερβαίνουν το 5,6% και οι υπάλληλοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων σε αεροδρόμια που αποτελούν πόλους υποδοχής διεθνών αλλά και εσωτερικών πτήσεων. Εκπρόσωπος των σωματείων δήλωσε ότι μόλις το 20% των υπαλλήλων μπορεί να απεργήσει σε 24ωρη βάση, αφού εξεδόθη δικαστική απόφαση που απαγορεύει υψηλότερη συμμετοχή, απειλώντας με πρόστιμο 18.000 ευρώ. Παράλληλα, απειλούν με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις και οι υπάλληλοι στο μετρό του Σάο Πάολο, διεκδικώντας και εκείνοι υψηλότερες αποδοχές.